Νιώθω ευλογημένη που αυτοί οι άνθρωποι είναι μέρος της οικογένειάς μου, ακόμα και αν έφυγαν νωρίς. Χάρη σε αυτούς πιστεύω πως η ζωή αξίζει με όποια δυσκολία και περιλαμβάνει. Τον επιμνημόσυνο λόγο είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει ίσως κανένας από εμάς που να μην έχει ένα συγγενή, ένα φίλο, ένα γνωστό που επέβαινε σε αυτό. Η κυβέρνηση, από χρέος και ευθύνη της πολιτείας και της κοινωνίας, στέκεται έμπραχτα δίπλα στις οικογένειες και τα ορφανά που άφησε πίσω της η ανίποτη τραγωδία του αεροπορικού στο γραμματικό. Το πρωινό της 14ης Αυγούστου 2005, Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας Ήλιος εκτελούσε την πτήση 522 από τη Λάρνακα για την Πράγα. Στο μερίο αεροσκάφος επέβαιναν 115 επιβάτες που ταξίδευαν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους και εξάμελες πλήρωμα. Οι 103 επιβάτες ήταν Κύπροι και οι υπόλοιποι 12 Ελλαδίτες. Το παραλίμνη θρυνεί τον άδικο χαμό 16 αγαπημένων συγγενών και φίλων και το ξεκλήρισμα δύο οικογενειών, της οικογένειας του Χρήστου Πυρίλη και της οικογένειας του Αντώνη Αντωνίου. Χάθηκαν επίσης τρία μέλη της οικογένειας Κουτσόφτα, η οποία άφησε πίσω της τον δίχρονο τότε Βασίλη να μεγαλώνει με τους παππούδες και τις γιαγιάδες του.